Με αφορμή τον εορτασμό της αναγέννησης Άρτας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας, θέλοντας να τιμήσει την επέτειο αυτή, θα αφιερώσει όλες τις ενέργειες που θα γίνουν στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς για αυτό το σκοπό. Έτσι, οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας της ομάδας και αθλητές της αναγέννησης Άρτας πραγματοποίησαν επισκέψεις στο Σύλλογο Αγκαλιά, στην Αγία Θεοδώρα, αλλά και στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, προσφέροντας δώρα και χαρίζοντας πολλές ευχές σε μικρούς και μεγάλους. Ορίζουμε σήμερα την αναγέννηση Άρτας, αντιπροσωπή ποδοσφαιριστών του Προέδρου της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων για την επίσκεψη που κάνετε στο σύλλογό μας για να φέρετε κάποια συμβολικά δώρα στα παιδιά μας. Και εν ώψη των εορτών σας ευχόμαστε υγεία, ευτυχία. Πάνω απ' όλα να έχετε δύναμη, να είστε υγιείς, γιατί το ποδόσφαιρο θέλει να είστε υγεία για να παίξετε. Και στην προσωπική σας ζωή σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο, να σας φέρω καινούργιος χρόνο. Μέρους του Προέδρου, του κ. Παπαβασιλείου και του Δημοτικού Συμβουλίου της Αναγέννησης Άρτας, ήρθαμε σήμερα να επισκεφτούμε την Αγκαλιά, μία από τις δομές της πόλης μας, προκειμένου να ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Είναι μια αντιπροσωπεία της ομάδας μας, η οποία στα πλαίσια των εορτών δικαιούνται τα παιδιά όλα, και ειδικά όσοι ανήκουν σε τέτοιες ευαίσθητες ομάδες, να παίρνουν όσο γίνεται περισσότερη χαρά. Ένα μικρό δείγμα. Πιο πολύ θέλαμε σαν παρουσία η ομάδα να έρθει, να γνωρίσει τα παιδιά, να μας γνωρίσουν. Θα ξανάρθουμε και άλλη φορά εκτός εορτών. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαστε δίπλα στην Αγκαλιά. Γίνεται μια πολύ σπουδαία δουλειά. Πραγματικά, παιδιά που μέχρι πρότινος λόγω ηλικίας, όταν τελείωνε η βασική εκπαίδευση, βρίσκονταν στα σπίτια τους. Εδώ βρίσκουν πολύ μεγάλη διέξοδο και απασχόληση. Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά, ο καινούργιος χρόνος να φέρει μόνο υγεία, αγάπη, χαρά στα σπίτια όλων, στο προσωπικό που πραγματικά δίνει την ψυχή του ολόκληρη. Το να είσαι εδώ να δουλεύεις στην Αγκαλιά δεν είναι μια απλή δουλειά, είναι λειτουργήμα, είναι μεγαλείο ψυχής, χρειάζεται πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ αγάπη. Να σας καλέσουμε όλους στο γήπεδο, δίπλα στην ομάδα της πόλης μας, του νομού μας. Να είστε όλοι καλά. Και εγώ από την πλευρά μου να σας καλημερίσω, να σας ευχαριστήσω που μας δεχτήκατε με τόση θέρμη. 60 χρόνια συμπληρώνονται από την ίδρυση της Αναγέννησης Άρτας, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και βέβαια από τις πρώτες εκδηλώσεις ήταν και η Αγκαλιά. Η δική σας ομάδα, η δική σας προσπάθεια που κάνετε με τόση θέρμη. Η Αναγέννηση θα είναι πάντα κοντά σας, πάντα κοντά σε όλα τα παιδιά του νομού, της πόλης. Εμείς θα προσπαθήσουμε με όλη την ψυχή μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να δώσουμε χαρά και πεποίθηση σε αυτά τα παιδιά. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες, ξεκινώντας από την προηγούμενη εβδομάδα με αιμοδοσίες και όχι μόνο. Σήμερα είμαστε εδώ, η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Θέλω να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου χαρά, ευτυχία, υγεία και η προσπάθεια αυτή που κάνετε με τόση θέρμη να συνεχιστεί για αυτά τα παιδιά. Η αναγέννηση θα είναι κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who is naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out.
better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Καλή αθλητική πρόοδο, ξέρω ότι προσωπική. Ελπίζουμε καλύτερα αποτελέσματα από εσάς, ελπίζουμε και πιο υγεία αποτελέσματα και πιο υγεία αποτελέσματα από θέμα ασφασίας και όχι ότι και αντιπαραθέσω. Έχουμε, είμαστε ένα κέντρο το οποίο δημιουργηθήκαμε το 1990, ανοίξαμε το 1997, έχουμε υπογράψει πιστοποίηση με το κράτος, είμαστε κέντρο, είμαστε μη κερδοσκοπικό σωματείο, φιλοξενούμε 25 άτομα αυτή τη στιγμή στο, με επίσημη άδεια. Μπαίνουμε στα προγράμματα ΕΣΦΑ, απασχολούνται 13 άτομα προσωπικό μόνιμα και 3 συνεργάτες εξωτερικής φύσεως στην πόλη. Οπότε έχουμε μια ικανοποιητική, ένα ικανοποιητικότατο ρυθμό παροχής υπηρεσιών στα άτομα που αντιπροσωπεύουμε. Τα άτομα αυτά τα οποία εργάζονται σε 3 τμήματα δημιουργικής απασχόλησης εδώ μέσα στο σύλλογο. Και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και για εμάς που είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα με τον καιρό πώς φέρει το άτομο μέσα και πώς φέρει μετά από ένα χρονικό διάστημα που δημιουργείται η ψυχοσύνθεσή του μετά από ένα χρόνο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και έχουμε γνωρίσει. Έχει λειτουργεί με τα αποτελέσματα και ξέρω ότι παρακαλάμε από τον κόσμο, παρακαλάμε τον όρο. Αυτή είναι αξιοπρέπεια και ευχαριστούμε για την φιλοσυνδεία. Ευχόμαστε φυσικά να έχουμε και μια άλλη μέρα να έρθουν οι παίκτες να απασχολήσουν με τα παιδιά. Θεωρούμε ότι η Αγία Θεοδώρα εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια που γνωρίζω εγώ και είμαι στην Άρτα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, να ευχαριστήσουμε τη Δομή της Αγίας Θεοδώρας, τον Πρόεδρο, όπου μας δέχτηκαν εδώ σήμερα. Ήμασταν και πολύ τυχεροί, γιατί συνεπέσαμε, ακούτε τα όμορφα τραγούδια στη γιορτή της Αγίας Θεοδώρας. Μία μικρή ελάχιστη προσφορά της αναγέννησης στις δομές της πόλης. Σκοπός μας είναι να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερη χαρά, φέρνοντας μία ελάχιστη προσφορά στα παιδιά τα οποία περνούν δημιουργικά τον καιρό τους εδώ. Μία από τις πολύ αξιόλογες δομές που φιλοξενεί 26 παιδιά, Πρόεδρε. 25 επίσημα. 25 επίσημα παιδιά. Μία μεγάλη διέξοδος. Θεωρούμε ότι τέτοιες δομές πρέπει να ενισχύονται από όλους μας και είμαστε κι εμείς εδώ προκειμένου εν ώψη των ημερών να δώσουμε το δικό μας στίγμα, την ελάχιστη προσφορά μας, να ευχηθούμε όλοι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, το μήνυμα του Χριστού να είναι στα σπίτια ολονών, υγεία, αγάπη και να σας καλέσουμε στο γήπεδο δίπλα στην ομάδα μας. Γιατί η ομάδα ανήκει στην πόλη, δεν ανήκει σε κανέναν άλλο. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο, με υγεία, ευτυχία, να είναι πάντα καλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία.